Καλησπέρα σε όλους. Αυτή η βιντεάρα έχει σκοπό να σας κάνει, να σας βοηθήσει βασικά, να και ο Μπόμπς Μπουγκαράκης από πίσω, να ξεχωρίσετε τη διαφορά μεταξύ εθελοντή και σκλάβου. Γιατί είναι αρκετός ο κόσμος που τα έχει μπερδέψει πάρα πολύ αυτά. Έλα τη ζελάρα να τα πούμε μαζί. Είστε πολλοί που έχετε μπερδέψει αυτές τις έννοιες, τον εθελοντή με τον σκλάβο. Ο ένας, παιδιά, τα παλιά τα χρόνια τον πληρώνατε και τον αγοράζατε και σας ανήκε. Ο σκλάβος είναι αυτός. Ο εθελοντής δεν σας ανήκει, δεν τον πληρώνετε και ό,τι κάνει, τον κάνει με την καλή του την καρδιά. Να λοιπόν μια μικρή διαφορά να ξεκινήσετε. Μην απαιτείτε από εθελοντές. Θα απαιτείτε από το κράτος. Θα απαιτείτε από τους κρατικούς μηχανισμούς. Θα απαιτείτε από τους επαγγελματίες που τους πληρώνετε. Από εθελοντές θα ζητάτε ευγενικά. Δεν θα απαιτείτε από εθελοντές. Ο εθελοντής τι είναι? Είναι λοιπόν άνθρωποι σαν εσάς, καμία διαφορά, με δουλειές, με οικογένειες, με υποχρεώσεις, με έξοδα, με τα χίλια μύρια. Ό,τι έχετε εσείς έχουν και οι εθελοντές. Και παρόλα αυτά βρίσκουν χρόνο, κόβουν από αγαπημένα πρόσωπα, από τον ύπνο τους, κόβουν από παντού για να προσφέρουν έργο αφιλοκερδώς. Γιατί? Γιατί γουστάρουν να κάνουν καλό. Από αυτούς τους ανθρώπους δεν απαιτούμε, αυτούς τους ανθρώπους τους βοηθάμε. Αυτούς τους ανθρώπους τους χαιρετάμε στο δρόμο. Έχετε την κακιά συνήθεια να απαιτείτε από ανθρώπους που προσφέρουν ήδη. Μέγα λάθος, παιδιά. Μέγα λάθος. Πάτε σε ανθρώπους οι οποίοι μαζεύουν ζωάκια για να τα περιποιούνται και τους πάτε κι άλλα. Δεν θα τα πάτε σε αυτούς. Αυτοί είναι ήδη πολύ φορτωμένοι. Θα πάτε στο γείτονα δίπλα που ταξίνει όλη μέρα και να του χτυπήσετε το κουδουνάκι άμα θέλετε, για να το βάλετε και αυτό στο τρυπάκι να αρχίσει να προσφέρει στην κοινωνία μας, στο περιβάλλον μας, στους ανθρώπους και στα ζώα μας. Μην απαιτείτε από ανθρώπους που ήδη έχουν κόψει από το χρόνο τους, έχουν αφιερώσει όλα τα ψυχικά αποθέματα και τα χρήματα σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό, παιδιά, είναι τρελό έτσι, είναι ανώμαλο, δεν στέκει. Δεν στέκει καθόλου. Θέλετε να απαιτήσετε, θέλετε να ζητήσετε τα αρέστα, θα πάτε σε ανθρώπους που δεν έχουν πουτήσει ούτε λουλούδι και θα τους βάλετε εκεί χέρι, άμα θέλετε. Γιατί το τι έχω συναντήσει μέχρι τώρα στη φιλοζωία είναι εντυπωσιακό. Και δεν είναι μόνο η φιλοζωία, όλες οι μορφές εθελοντισμού. Το άλλο εντυπωσιακό είναι ανταγωνισμός μεταξύ εθελοντών. Εντυπωσιακό. Ρε, είναι δυνατόν, αυτό και ένα ανέκδοτο, ανταγωνισμό σε κάτι το οποίο δεν πληρώνεσαι. Δεν σας παίρνει κανείς πελάτες από το μαγαζί σας, μαγκάκια. Όλοι δωρεάν το κάνουμε. Τι ανταγωνισμός, έλα φρεντάρα, έλα. Έλα και εσύ. Στη βιντεάρα μας. Έλα, φτιάχνουμε βιντεάρα. Ρε, πάτε καλά. Ανταγωνισμός ο τσάμπα. Άρε λαδάρα, δεν παίζεσαι με τίποτα. Με τίποτα. Όλοι προσφέρουμε. Συναγωνιστές είμαστε. Δεν είμαστε ανταγωνιστές στον εθελοντισμό. Να, ένα μυστικό ακόμα λοιπόν. Μια τρομερή αποκάλυψη. Και το τι έχω δει σε αυτή τη φιλοζωία δεν λέγεται. Όχι ανταγωνισμό. Εκεί είναι λες και πας να τους πάρεις την ψυχή, να τους τη βγάλεις από μέσα τους ή να τους πάρεις τα πνευμόνια και τα νεφρά, να πούμε, έτσι αντιδρούν. Μπαίνει άνθρωπος να προσφέρει στη φιλοζωία και πέφτουν και τον μαδάνε. Το τι κατηγορίες, το τι προσπάθεια, μιλάμε για φιλότιμες προσπάθειες. Γιατί, τι συμβαίνει με εσάς, ποιο είναι το πρόβλημά σας? Βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν για να βγάλουν χολή σε εθελοντές. Άλλο από εκεί γαμάτο. Ρε, δεν πάτε σε κανέναν που κάνει κακό να του τα πείτε. Σε ανθρώπους που κάνουν καλό πάτε. Άρε λαδάρα, δεν παίζεσαι με τίποτα. Πραγματικά. Θέλω πριν κλείσω το βίντεο να σας πω κάτι που θέλω αυτό να σας μείνει στο μυαλό. Λοιπόν, μάγκες. Εδώ με τον Τζελάρα θα τα πούμε. Μάγκες, τους εθελοντές να τους σέβεστε και να τους αγαπάτε και να τους εκτιμάτε. Γιατί τώρα είστε στο σαλονάκι σας και γράφετε αναπαυτικά και ζεστά από το πληκτρολογιάκι σας. Στην εποχή που ζούμε αυτό μπορεί να αλλάξει πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα
και να βρεθείτε έξω στο δρόμο. Εσείς, τα ζωάκια σας, τα παιδιά σας, δεν το εύχομαι σε κανέναν, αλλά μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε. Ξέρετε ποιοι θα σας βοηθήσουνε. Ξέρετε ποιοι θα σας ταΐσουνε, ποιοι θα σας ζεστάνουνε το χειμώνα, ποιοι θα σας φέρουνε μια κουβέρτα. Οι εθελοντές που κράζετε. Αυτοί, αυτούς θα βρείτε μπροστά σας και ακόμα και να τους έχετε κράξει, θα σας δώσουνε φαγάκι να φάτε. Αυτό βάλτε στο μυαλό σας, αυτό θέλω να κρατήσετε από το βίντεο. Οι εθελοντές που φωνάζετε, άμα δεν έχετε λεφτά να ταΐσετε κάποιο αγαπημένο σας ζωάκι, αυτοί θα έρθουν και θα του δώσουν φαγάκι. Αυτοί θα σας βοηθήσουν. Άμα έχετε κάποια ανάγκη με το παιδάκι σας, εθελοντικές ομάδες πάλι θα βρείτε μπροστά σας για να σας βοηθήσουν αφιλοκερδώς. Οπότε τους εθελοντές να τους σέβεστε. Κάνουν έργο, προσφέρουν την καρδιά τους, την ψυχή τους. Αυτό θέλω να κρατήσετε, ότι αυτοί οι άνθρωποι που κράζετε είναι οι άνθρωποι που θα σας βοηθήσουν μεθαύριο. Ή εσάς, ή δικούς σας ανθρώπους. Είναι ο άνθρωπος που θα εύχεστε να περάσει εκείνη την ώρα από δίπλα σας, εάν θα έχετε ανάγκη εσείς ή κάποιο ζωάκι σας ή το παιδάκι σας. Οι υπόλοιποι θα σας γράψουν στα... Καταλάβατε? Εσείς δηλαδή που κράζετε και γράφετε, περνάτε δίπλα από ανθρώπους και ζώα που έχουν ανάγκη και τους προσπερνάτε απλά. Εμάς που κράζετε, δεν σας προσπερνάμε ποτέ. Σας βοηθάμε πάντα. Γι' αυτό λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ, δώστε την ανάλογη αγάπη σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν αφιερώσει πολύ χρόνο όταν εσείς πίνετε τον καφέ σας, οι άλλοι τρέχουν και σπάνε τα στομάχια τους για να προσφέρουν σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη και σε ζώα που έχουν ανάγκη και στο περιβάλλον, στο κρύο, στη ζέστη, τη νύχτα, τη μέρα, τρέχουνε. Λοιπόν, και εσείς πίνετε την καφεδάρα σας. Λίγη εκτίμηση παρακαλώ πάρα πολύ. Άμα μας δείτε, η πιο μεγάλη ανταμοιβή για έναν εθελοντή είναι να έρθετε να τους φίξετε το χέρι, να του δώσετε μια αγκαλιά και να του πείτε ένα ευχαριστώ. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανταμοιβή για έναν εθελοντή από αυτό. Μας δίνει κουράγιο και μας δίνει κίνητρο να συνεχίσουμε για άλλα 10 χρόνια. Οπότε παρακαλώ πολύ να σέβεστε θετική ενέργεια. Θα χαμογελάσετε εσείς, θα χαμογελάσουμε εμείς. Πάρε και μια μουσούδα τώρα μες στη μάπα του μερεντακίου. Τι είναι, κορίτσι μου? Ναι, βέβαια, δεν γίνεται χωρίς φιλιά. Σε βιντεάρα δεν γίνεται. Λοιπόν, θετική ενέργεια ρε μάγκες. Όλοι θα πάρουμε, όλοι θα κερδίσουμε. Άντε από εμένα και την αγέλη μου. Γεια σας.